Έχουμε εδώ στο πλατό του Ναυτεμπορική TV τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη, διδάκτορα πολιτική επιστήμη και διεθνών σχέσεων, αλλά και ερευνητή του University College του Λονδίνου. Για να ξεκινήσουμε. Καλώ ήρθατε καταρχά. Καλώ σα βρήκα. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε για την αποδοχή τη. Να ξεκινήσουμε, έλεγα, ακριβώ με αυτό. Αν περιμένουμε από την επερχόμενη ομιλία Μακρόν να ακούσουμε κάτι καινούριο σε σχέση με τη στήριξη τη Ευρώπη και τη Γαλλία συγκεκριμένα προ την Ουκρανία. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα χρονολόγιο τροποντινά. την οι δηλώσει Μακρόν ήδη προ δύο εβδομάδων, στι οποίε θα επανέλθουμε. Υπάρχει το γεγονό ότι πέρασε χθε από το κοινοβούλιο, το... Ε, προχθέ, συγγνώμη, την Τρίτη από το κοινοβούλιο το Γαλλικό. Μία κύρωση, όχι κατά ανάγκη να πετούμενη, δηλαδή είχε και μια συμβολική αξία, τη συμφωνία Γαλλία-Ουκρανία για δεκαετία, α πούμε, αμυντική συνεργασία, η οποία ήδη όμω για το πρώτο έτο περιλαμβάνει 3 δισεκατομμύρια βοήθεια. Και την Παρασκευή θα επανενεργοποιηθεί το λεγόμενο τρίγωνο της Weimar, που πρώτη φορά επανενεργοποιείται τώρα που ο Τούσκ επέστρεψε στην επικεφαλής τέλος πάντων της Πολωνίας. Δηλαδή, Γαλλία, Γερμανία και Πολωνία για να συζητήσουν την Ουκρανία. Οπότε υπάρχει ένα ολόκληρο χρονολόγιο. Αυτά τα τρία είναι μια βεντάλια τροποντινά. Τώρα, αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όπου πλέον συζητάμε πιο έντονα την ύπαρξη στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία και πώς αυτό συνδέεται πιθανά και με τις δηλώσεις από την πλευρά της Ρωσίας. Δεν είναι καινούργιε δηλώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ξανατίθενται στο τραπέζι για τις πυρηνικέ απειλέ. Ναι, πρώτα απ' όλα, να... πάλι χρειάζεται ένα χρονολόγιο, αν θέλετε, ότι εδώ και δύο χρόνια η Ευρώπη και η Αμερική λένε στον εαυτό τους ότι αυτό ο πόλεμο μπορεί να κερδιθεί από ουκρανική πλευρά, αν δώσουμε υλικό, αν το ένα, αν το άλλο, ακόμη και χωρί να υπάρξει μια άμεση σύραξη στρατιωτική δυτικών κρατών και Ρωσία. Αποδεικνύεται πέραν κάθε αμφιβολία πλέον ότι αυτό δεν γίνεται. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα, τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε τώρα, μάλιστα εν ώψη και ευρωεκλογών, αλλά μην το πολιτικοποιούμε τόσο χθαμαλά, γιατί υπάρχει και μια ευρύτερη γεωστρατηγική αρχιτεκτονική ασφαλεία που τίθεται ω ερώτημα. Ε, οπότε το ερώτημα πλέον είναι ποιο είναι το Plan B. Α πάμε όμω λίγο πιο πίσω. Αν θυμηθούμε πριν την μαζική είσοδο νέων κρατών στο ΝΑΤΟ ε, τα τελευταία δύο χρόνια, το βασικό ζήτημα ασφαλείας τη Ευρώπη, δεδομένου ότι το, το ΝΑΤΟ υπάρχει εν ώψη μια υποτιθέμενη πραγματική που έγινε πραγματική το 22 ρωσική απειλή, είναι η εξισορρόπηση των σημείων επαφή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτά δεν εφάπτονταν τόσο πολύ, εφάπτονταν στι χώρε Βαλτική. Υπήρχε και η Ουκρανία ενδιάμεσα ένα buffer state, ω ένα κράτο μαξιλάρι. Ακριβώ με την μαζική είσοδο των νέων κρατών, ουσιαστικά έχει μια τεράστια γραμμή επαφή ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τον λόγο για τον οποίο το ΝΑΤΟ υπάρχει, τη Ρωσία. Οπότε, πριν πάμε στι δηλώσει Μακρόν, αξίζει να θυμηθούμε πώ του τελευταίου μήνε υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση ότι ο τρελό Πούτιν θα προχωρήσει σε άλλε χώρε κλπ. Που η Ρωσία έχει με κάθε τρόπο πει, καλό ή κακό, ότι εμάς αυτό δεν εντάσσεται σε κάποια στρατηγική λογική από πλευρά μα. Ναι. Έχετε δίκιο ότι όντω η δήλωση που, στην οποία αναφέρθηκα και εγώ για την επανάληψη των πυρηνικών απειλών συνοδεύτηκε και από μια άλλη δήλωση από τον Ρώσο πρόεδρο ότι προ το παρόν. Δεν κρίνεται αναμενόμενο ένα τέτοιο ενδεχόμενο από στρατιωτική ναι, άποψη. Θα, οδηγη, θα οδηγηθώ και σε αυτό. Απλώ ναι. επιτρέψτε μου, επειδή έχει νομίζω μια σημασία και Βεβαίως. δεν συζητείται τόσο συχνά Εννοείται, με αυτόν τον ενοείται, τρόπο. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει πλέον μια τεράστια γραμμή επαφή ΝΑΤΟ και Ρωσία, διότι η Ουκρανία πλέον είναι ένα πεδίο στο οποίο η Ρωσία προελάβει. Ναι. Καλώ ή Καλό η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Ναι. Και έχουσα την πρωτοβουλία του χρονισμού και των κινήσεων Μάλιστα. αυτή τη στιγμή. Συνεπώ, για να υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση τέλο πάντων ΝΑΤΟ-Ρωσία, για να έχει νόημα ύπαρξη στο ΝΑΤΟ, πρέπει να υπάρχει και στρατό στην γραμμή επαφή, σε αυτά τα κράτη. Κράτη τα οποία δεν είχαν στρατό δυνάμενο προ τούτο. Οπότε, σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, αν υποθέσουμε ότι αυτή υπάρχει, γιατί οι εξελίξει επιταχύνονται με τέτοιο βαθμό που δεν ξέρουμε αν πλέον έχει νόημα ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, πρέπει να ετοιμαστούν και οι λαοί δια του φόβου να δώσουν ένα κτηνόδε κομμάτι του προπολογισμού του για να δομηθούν στρατοί που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Ω στρατοί που μπορούν να κάνουν πραγματικό πόλεμο επί του εδάφου απέναντι σε έναν δυνητικό εχθρό όπω η Ρωσία. Με αυτό θέλω να πω ότι όλη αυτή η συζήτηση. Έρχονται οι Ρώσοι, θα μπουν και σε άλλε χώρε, θα συνεχίσουν, θα φτάσουν μέχρι το Ρέικιαβικ. Δεν χρειάζεται να έχουν μία ρεαλιστική βάση, διότι εντάσσεται σε μία γεωστρατηγική λογική, αυτή τη υπάρχει ΝΑΤΟ, να θωρακιστεί αυτή η γραμμή. Τώρα, το, το πώ το κρίνουμε αυτό εμεί λογικά, ηθικά, ορθολογικά είναι μια άλλη συζήτηση. Σα περιγράφω μια εικόνα η οποία βρίσκεται στο υπόβαθρο των δηλώσεων Μακρόν κλπ. Πάμε τώρα στο τι στι πυρηνικέ απειλέ που λέτε. Να κάνουμε άλλη μια παρένθεση πριν τι πυρηνικέ απειλέ. Επειδή έρχονται και οι ευρωεκλογέ, εσεί θα θεωρούσατε ότι θα πρέπει επειδή δεν πραγματικά είναι ανυπολόγιστη η έκβαση και των δύο α, πολεμικών σειράξεων και εστιών γεωπολιτικών αναταραχών αυτή τη στιγμή, και στο ρωσοουκρανικό αλλά και στο μεσανατολικό, αλλά κυρίω το ρωσοουκρανικό, επειδή αφορά και άμεσα τα σύνορα τη Ευρώπη και είναι ανυπολόγιστη η έκβαση του, θα θεωρούσατε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα η δημιουργία μια κοινή αμυντική πολιτική και μια Κοινή ενιαία στρατιωτική βιομηχανία στην Ευρώπη. Θα ήταν ένα από τα εργαλεία που θα είχε αυτοπεράσπιση. Πρώτον, αυτό θα είχε έστω θεωρία νόημα σε ένα πλαίσιο πραγματική στρατιωτική αυτονομία, τη ε, διπλωματική πολιτική αυτονομία τη Ευρώπη. Αυτό το έλεγε για καιρό ο Μακρόν. Από ό,τι φαίνεται, το φαντάζεται με έναν γαλλοκεντρικό τρόπο δικό του, δίνοντα μάχε οπισθοφυλακή. Διότι η Γαλλία είναι μια χώρα που, πώ να σα το πω, σε κάθε επίπεδο τρώει από τα αίτημα. Συμβολικά, γεωστρατηγικά στην Αφρική που τη χάνει. Οικονομικά, σε κάθε επίπεδο τρώει από τα αίτημα του παρελθόντο, να το θέσουμε έτσι. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε μια. Το λέει πολύ ωραίο Δημήτρη Πεπώνη του βιβλίο του Το τέλο μεγάλη παρέκκληση. Μια μετατροπή τη Ευρώπη από υποκείμενο των διεθνών σχέσεων σε αντικείμενο. Θυμίζουμε ότι με τη... η καταστροφή του Nord Stream... Δηλαδή εννοούμε από ενεργό παίκτη της κακέρα σε ετεροκαθοριζόμενο παθητικό παίκτη, έτσι. Ναι βέβαια και μάλιστα η Ursula von der Leyen είναι και η αιχμή του δόρατος της ευρωατλαντικής αντίληψης, της ατλαντικής της Ευρώπης η οποία τώρα δόξη και τιμή φαίνεται πως οδεύει παρά κάποια σαμαράκια σε μια δεύτερη, σε μια δεύτερη θητεία. Δηλαδή, είναι μια συζήτηση η οποία προσκρούει σε μια πραγματικότητα η οποία αυτή τη στιγμή εξελίξε, εξελίσσεται. Καλό ή κακό, έχω μια γνώμη γι' αυτό, αλλά δεν τι παρούσει, Έχει διαλέξει το δρόμο τη η Ευρώπη και έχει και κάποια κόστη αυτό ο δρόμο, όπω τη μαζική και ταχύτατη αποβιομηχάνηση τη Γερμανία, η οποία πλέον συζητείται στο mainstream. Δεν είναι κάποια θεωρία, δεν είναι κάποια πρόβλεψη, είναι ένα κοινό τόπο. Αξίζει όμω να πούμε δύο κουβέντε για το πυρηνικό κομμάτι που θέσατε. Πρώτα απ' όλα, όπω είδαμε και στην Ουκρανία, οι πόλεμοι δεν κερδίζονται έτσι. Ε, δεύτερον. Μία φορά στην ιστορία έχουν πέσει πυρηνικά, όχι ω τεστ, και όχι από την Ρωσική Ομοσπονδία. Τρίτον, ο πολιτικό ή πολιτικό που άνοιξε τη συζήτηση περί χρήση πυρηνικών ήταν η αλή του λίθη την πολύ σύντομη περίοδο mm. που ήταν πρωθυπουργό τη Βρετανία. Την είχαν ερωτήσει, θα πατούσατε το κουμπί, και απάντησε Ναι, θα τολμούσα να το πατήσω. Πολύ ορθολογική και ψύχρεμη απάντηση. Από εκεί και πέρα. Η Ρωσ... ήταν εξαιρετικά σύντομη η πρωθυπουργία τη, και δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται πιθανά με κάποιο τρόπο και με αυτού του τύπου τη δηλώσεις. Δυστυχώ φαίνεται να μην συνδέεται. Μακάρι οι πολιτικέ εξελίξει να ήταν τόσο ευαίσθητε στα πραγματικά, ώστε όντω η πτώση τη να συνδέεται σε κάποιο σημαντικό βαθμό με αυτό. Η Ρωσία επανειλημμένω επαναλαμβάνει πω έχει ένα πυρηνικό δόγμα. Το οποίο σημειωτώνει ότι με το πυρηνικό δόγμα των ΗΠΑ δεν προβλέπει πρώτο χτύπημα, δεν προβλέπει πρώτο πλήγμα. Το οποίο αφορά την χρήση ε, όπλων τέτοιων όταν απειλείται η ίδια η κρατικότητα, η υπόσταση του κράτου. Η ότι... κυριαρχία, α πούμε. Ναι, θυμίζουμε ότι για την Ρωσία, βέβαια, οι τέσσερι περιοχέ που έχουν συνταγματικά οι Ουκρανικέ προσαρτηθεί κατά την Ρωσία στη Ρωσία αποτελούν επικράτεια τη Ρωσική Ομοσπονδία συνταγματική. Οπότε περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. Συνεπώ. Νομίζω ότι μια ακαδημαϊκή, αν θέλετε, οπτική, μια ακαδημαϊκή ματιά σε αυτά τα πράγματα δεν θα μιλούσε τόσο για πυρηνικέ απειλέ, όσο για ένα πάντε ντε, έναν χορό δηλώσεων. Βγαίνει ο Μακρόν και λέει: Σκεφτόμαστε να στείλουμε στρατό. Όλε οι πλευρέ παραδέχονται ότι στρατιωτικοί τρίτων χωρών υπάρχουν από καιρού. Στην Ουκρανία. Η μεγάλη διαφορά είναι όταν, αυτέ, όταν αυτοί οι στρατιωτικοί έχουν αποσταλεί ω στρατιωτική δύναμη επισήμω από ένα κράτο. Ιδάλω υπάρχει αυτό που λέμε plausible deniability, δηλαδή η δυνατότητα να αρνηθεί την ευθύνη σου. Ε, αυτό, αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται τώρα για επίσημη αποστολή ε, στρατιωτικών δυνάμεων. Οπότε βγαίνει ο Μακρόν και λέει, Άμα προχωρήσετε προ την Οδυσσό, εμεί δεν θα έχουμε κόκκινε γραμμέ. Ε, βγαίνει ο Πούτιν και λέει δύο πράγματα. Πρώτον. Την τελευταία φορά που ο Γάλλος προσπάθησε κάτι τέτοιο προς Ρωσία, δεν πήγε και τόσο καλά, ουσιαστικά υπενθυμίζοντα στον Μακρόν ότι στην ιστορία του Ναπολέοντα δεν υπάρχει μόνο το επίθετο Μέγας, αλλά και το όλον της ιστορίας του και όχι μόνο οι νίκες του. Και το δεύτερο είναι ότι, ξέρετε, άμα το παρατραβήξετε, υπάρχει ένα πυρηνικό δόγμα, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, υπάρχει αυτή η ικανότητα, αλλά δεν υπάρχει αυτή η πρόθεση. Τώρα, αυτά τα οποία είναι δηλώσει σε επίπεδο ρητορία, και αν ερμηνεύω καλά όσα μα λέτε, κυρίω εκεί μένουν, σε ένα επίπεδο α, χορού ρητορικών δηλώσεων. Αλλάζουν και την πραγματικότητα στο πεδίο τη. Αλλάζουν πρακτικά αυτό το οποίο ισχύει. Μα απορρέουν από την πραγματικότητα στο πεδίο. Και τι εννοώ με αυτό. Η ε, πόλεμοι τελειώνουν με δύο τρόπου. Σαν λογικό τόπο το λέω. Έτσι. Είτε με διαπραγματεύσει, καλέ, κακέ, αργά, νωρί, είτε με διαπραγματεύσει, είτε με απόλυτη κατήσχηση τη μία πλευρά στην άλλη. Αυτή τη στιγμή, στο έδαφο Ουκρανία, ε, υπάρχουν τρία και μόνο τρία ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι διαπραγμάτευση και λήξη του πολέμου διαπραγμάτευση που η μία πλευρά η ρωσική είναι διατεθειμένη να την κάνει μόνο με δεδομένα τα κέρδη τη. Ο δεύτερο είναι πάγωμα τη σύραξη που δεν το θέλει, δεν το δέχεται η Ρωσία σαν ενδεχόμενο. Και ο τρίτο είναι συνεχιζόμενη προέλαση μέχρι ότου. Ναι. Μέχρι ότου ο μέχρι ότου Κίεβο κλπ. Το πρώτο ενδεχόμενο, οι ειρηνευτικέ διαπραγματεύσει τώρα με δεδομένα τα κέρδη τη Ρωσία, το αποκλείει η Δύση. Το δεύτερο ενδεχόμενο, το πάγωμα της γραμμής, το θέλει διακαώσει η Δύση, αλλά το αποκλείει η Ρωσία. Ρωσία. Εκεί νομίζω λοιπόν εγώ ότι εντάσσονται οι δηλώσεις Μακρόν. Είναι μια προσπάθεια οικετευτικής αποτροπής, αποτροπής διατησικεσίας. Δηλαδή, τι σου λέω, σου λέω, άμα προχωρήσεις, εγώ θα μπω. Δηλαδή σου λέει, μην προχωρήσεις. Δηλαδή, κάνε αυτό που εγώ ήθελα, αλλά το απέριπτες. Yeah. Να παγώσει η σύγκρουση στη γραμμή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Μ' αρέσει που λέτε τον όρο οικετευτική. Λειτουργεί όπω και στη μυθολογία με τι οικέτηδε. Ότι θα έρθω, αλλά εάν δεν μου δώσει αυτό που θέλω, θα υπάρχουν κόστη, δυσανάλογα κόστη. Και βέβαια αυτό που δεν θα, θα δεχθεί. Για να έχει νόημα αυτό, διαπραγματευτική αν θέλετε λογική, πρέπει η άλλη πλευρά όντω να φοβάται το ενδεχόμενο να υλοποιήσει την απειλή σου. Mm. Οι απαντήσει τη Ρωσική Ομοσπονδία δια του Προέδρου περί Ναπολέοντο περί πυρηνικού δόγματο που υπάρχει είναι ακριβώ. Το δώσιμο του σήματο ότι ξέρετε, εμάς δεν μα φοβίζει αυτό. Εμεί θέλουμε ω Ρωσική Ομοσπονδία, λέει η ρωσική πλευρά, να το λύξουμε εδώ με διαπραγματεύσει. Είναι κάτι που επαναλαμβάνεται συνεχώ. Ξέρετε, περισσότερο επαναλαμβάνεται το θέλουμε να το λύξουμε με διαπραγματεύσει τώρα, με όρου πραγματικότητα, παρά η πυρηνική απειλή. Ναι. Αλλά φτάνει στι δικέ μα χώρε, κυρίω το δεύτερο, ο παλαβό με το κουμπί που κάποια στιγμή θέλει να μπει στι χώρε σα. Άρα κι εσεί δώστε προπολογισμού για να φτιάξετε στρατού ώστε να μην μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Διότι ω γνωστόν ύπαρξη μεγαλύτερων στρατών μακροπρόθεσμα αποτρέπει με κάποιο τρόπο το ενδεχόμενο πυρηνικού πλήματο μεθαύριο. Δεν βγάζει η ορθολογική λογική. Να, ναι, ναι, ναι. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Η πολιτική λογική είναι το ζητούμενο που δεν ταυτίζεται πάντοτε με την ορθολογική λογική. Πάμε εν συντομία να κάνουμε και μια αναφορά στην άλλη πηγή, στο άλλο κέντρο των γεωπολιτικών αναταράξεων που είναι το Μεσανατολικό. Το μόνο πιθανό ενδεχόμενο φαίνεται να είναι η κλιμάκωση ή η διεύρυνση. Σαφώ, σαφέστατα, δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα λογικό τόπο για να ελπίζει κανεί σε οτιδήποτε θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση. Για να συνδέσουμε τα δύο μέτωπα, αξίζει να πούμε το εξή: Ότι ενώ το πρώτο ήταν από καιρού χωρογραφημένο, να θυμίσουμε ότι άλλοι λένε ότι ο πόλεμο ξεκινάει 22 Φεβρουαρίου, άλλοι λένε ότι ο πόλεμο ξεκινάει το 2014, αλλά τελικά ξεκινάει στι 15 Δεκεμβρίου του 2021, που η Ρωσία στέλνει προσχέδια διαπραγμάτευση, προσχέδια συμφωνιών για άλλη αρχιτεκτονική ασφαλεία στην Ευρώπη. Οπότε τέλο πάντων, όλο αυτό είναι εδώ και μια δεκαετία τέλο πάντων προγραμματισμένο. Mm -hmm. Ενώ έχει ξεσπάσει αυτό το μέτωπο και ενώ δεν πηγαίνει καθόλου καλά, έχουμε ένα απρογραμμάτιστο μέτωπο που ξεκινάει στις 7 Οκτωβρίου στην Δυτική Ασία, που είναι κάπως οριεν, να το λέμε Μέση Ανατολή, γιατί το λέμε από τη δική μας πλευρά, η ναι, Ανατολή, ναι, ναι. Μέση Ανατολή, από Ανατολή. Ενώ Δυτική Ασία είναι γεωγραφική περιοχή, δεν έχει αυτήν την ιδιοτέλεια μέσα σαν όρος. Εκεί Κάθε εξέλιξη είναι απροσδόκητη. Με ποια έννοια. Ηταν ήδη απροσδόκητη η 7η Οκτωβρίου. Μετά η συζήτηση γινόταν για το μέτωπο του Λιβάνου που δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί, αν και όλοι δηλώνουν ότι είναι θέμα του πότε και όχι θέμα του εάν. Και ξαφνικά προκύπτει η υπόθεση των Αντσαρουλάχ, των λεγόμενων Χούθι, στην Ιεμένη, Μεσολαβή, Σαουδική Αραβία, που δημιουργεί τεράστια εμπορικά προβλήματα. Δηλαδή, εκεί έχουμε ένα απρογραμμάτιστο μέτωπο, το οποίο δημιουργεί τρομακτικέ δυσκολίε σε όλου του διεθνεί παίκτε. Αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρο Biden, από τη μία, έχει άρνηση και πολλών δημοκρατικών ψηφοφόρων σε μια απόλυτη στήριξη στο Ισραήλ. Από την άλλη, έχει την εγγενή στο Αμερικανικό σύστημα υποχρέωση απόλυτη στήριξη στο Ισραήλ. Εδώ υπάρχει και μια με την περίπτωση του πρόεδρου Τραμπ, του πρώην πρόεδρου Τραμπ και ενδεχομένω μελλοντικού πρόεδρου Τραμπ, ότι μέχρι να ξεσπάσει η υπόθεση τη Δυτική Ασία θα μπορούσε να συζητηθεί το ενδεχόμενο. Τραμπ σημαίνει λιγότερη πόλεμοι, γιατί αυτό είχαμε δει παλαιότερα κλπ. Ναι. Στην περίπτωση όμω του Ισραήλ και τη υπόθεση Δυτική Ασία, επιρρονεί ο Τραμπ. Ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν κάνει αρκετά ο πρόεδρο Biden κλπ. Οπότε βλέπουμε ότι δεν μπορεί κανεί καν να σχηματίσει μια διαχωριστική γραμμή και για τα δύο μέτωπα αθρηστικά. Ότι από τη μία έχουμε τάσει προ αποκλιμάκωση, ελάτε να το λύξουμε να υπάρξει μια νέα στρατηγική ασφαλεία. Από την άλλη, έχουμε μόνο προ κλιμάκωση. Να. Γιατί ο ίδιο παίκτη μπορεί να έχει αντιφατικέ θέσει, διαφορετικέ θέσει σε κάθε μέτωπο. Στη... Ναι, συγγνώμη. Όχι, ήθελα να σα πω ότι δυστυχώ ο χρόνο μα ε, τελειώνει. Οπότε να βάλουμε μια τελεία. Βάλτε έτσι μια σύντομη τελεία σε αυτή τη σύνδεση των δύο μετόπων και να κλείσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για μια επόμενη. Το εφιαλτικό λοιπόν είναι ότι οδεύουμε μόνο προ κλιμάκωση και διέμβρηση. Ακόμα και αν αυτή δεν είναι με του ρυθμού που ένα τηλεοπτικό κοινό το κάνει να αντιλαμβάνεται ότι όχι τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο αποκλιμάκωση. Το Ισραήλ λέει ξεκάθαρα θα μπούμε στη ράφα. Ναι. Και αν νομίζετε ότι έχουμε αργήσει, θα δείτε ότι θα μπούμε. Και Όλα δείχνουν ότι το ίδιο διαφαίνεται και για το Λίβανο. Αυτό σημαίνει μια συγκλονιστική ιστορικά διεύρυνση. Δύο, δύο φαινόμενα blitzkrieg, δηλαδή πολέμων που θα κρατούσαν όσο το βλεφάρισμα, όσο ο χρόνο ενό βλεφαρίσματο, αλλά που δυστυχώ δυσανάλογα και αναπάντεχα επεκτείνονται και στο χώρο αλλά και στο χρόνο. Πραγματικά, Στα... μια τελευταία ατάκα mm. ότι επειδή το Ισραήλ επίση την δυσπνιά του με την μη υποστήριξη από τη Ρωσία τη, το δια, τη διατυπώνει πάρα πολύ έντονα θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την κακή έννοια εάν το Ισραήλ επιλέξει να απειλήσει ρωσικά συμφέροντα στη Ρωσία, στον ενδεχόμενο μιας, της Ρωσίας στη Συρία στο ενδεχόμενο μιας διεύρυνση. Εκεί πλέον είναι το κουτί της Πανδώρας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μητραλέξη. Καλό σας, σας απόγευμα. Να είστε καλά.